Εδώ και 15 χρόνια ακριβώς χρειάστηκε να κάνω επέμβαση στην Αγγλία για μεταμόσχευση ύπατος. Ήταν μια πετυχημένη μεταμόσχευση που όμως μου άφησε 2 κύλες, οι οποίες μου δημιούργησαν στη συνέχεια διάφορα προβλήματα. Η μία φτιάχτηκε αφού μου είχε δημιουργήσει μια περίσφυξη και ήταν ομφαλοκύλη. Η δεύτερη κύλη, η οποία εμφανίστηκε πολύ πολύ νωρίς, δηλαδή μήνες μετά την πρώτη, ουσιαστικά μου δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στην δεξιά πλευρά του κρεβατιού, άρχισα να παραμορφώνομαι το κορμί μου και αυτό το πράγμα μεγάλωνε. Όποιοι δεν το έβλεπαν, ακόμη και οι γιατροί που έκαναν την αρχική μεταμόσχευση τότε, μου έλεγαν ότι ήταν καλύτερα να το πάρεις μαζί σου. Μην το αγγίξουμε, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να σου δημιουργήσει άλλα προβλήματα, άστο. Κατά περίοδους έτρεχα δεξιά-αριστερά, φρόντιζα να παίρνω γνώμες και λίγο πολύ άρχισα και εγώ να αισθάνομαι ότι καλύτερα ας πάω παραμορφωμένος, ας πάω με τα προβλήματα που έχω και να δω τι θα γίνει. Κάποια στιγμή, πριν περίπου 1 χρόνο, αυτό το πράγμα ξεγδάρτηκε και φοβόμουν να μήπως ανοίξει. Μια φίλη οικογενειακή χειρούργος ουσιαστικά μου είπε να το συντηρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να βρούμε, πρέπει να γίνει κάποια επέμβαση. Από τότε το είχε εντοπίσει ότι να δούμε, να βρούμε κάποιον που να μπορεί να κάνει αυτή την επέμβαση. Στην Κύπρο έπρεπε να έχουμε, για να γίνει αυτή η επέμβαση, να συνεπικουρεί του χειρούργου μια ομάδα γιατρών που να είναι σε θέση να σώσει πιθανότατα το μόσχευμα, επειδή ήταν πάρα πολύ κοντά στο μόσχευμα. Όταν προέκυψε το πρόβλημα του κορονοϊού, πια ούτε στο νοσοκομείο δεν μπορούσα να πηγαίνω εκεί. Η συντήρηση γινόταν περίπου τηλεφωνικά. Μια κατάσταση που το έφερε αυτό το πράγμα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τότε η γιατρός εκεί στην Κύπρο, μακάρι να είναι καλά, προσπάθησε και μου είπε θα πρέπει εδώ να σε στείλουμε στο εξωτερικό. Όμως υπήρξε ενδιαφέρον από το Διαβαλκανικό και από κάποιον χειρούργο, Γρηγόρη Χατζημαυρούδη. Η χειρούργος μου αμέσως μου είπε τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, ήρθε και μας εκπαίδευσε εδώ στην Κύπρο. Είναι πάρα πολύ καλός γιατρός και θα πρέπει πάση θυσία να βρούμε τρόπο να πας. Πήρα τον αδερφό μου που είναι γιατρός στην Αθήνα και έχει διασυνδέσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη και ο αδερφός μου μου είπε ότι πάρα πολύ καλά κάνεις, είναι εξαιρετικός γιατρός. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι πρέπει να τον δεις πάση θυσία. Και τελικά είπα ναι, πάω στη Θεσσαλονίκη και ήρθα. Τώρα, από εδώ και πέρα η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα διότι είχα την πείρα ενός μεγάλου νοσοκομείου στην Αγγλία, είχα την πείρα άλλων 4-5 χειρήσεων που μέσα στα χρόνια ατυχώς βρέθηκα να κάνω. Είναι εντυπωσιακό το πώς δουλεύουν και εδώ για μένα, που δεν μπορώ να κρίνω γιατρούς, αλλά σαν ασθενής λέω ότι και η ευγένεια και η λεπτότητα και ο τρόπος που μου συμπεριφέρονται και ο ίδιος ο γιατρός
Και η πνευμονολόγος, ιδιαίτερα η πνευμονολόγος, μου έκανε εντύπωση. Είναι 3-4 φορές τη ημέρα εδώ, η ίδια να μου κάνει ασκήσεις, οι φυσιοθεραπευτές. Είναι για μένα αυτό το πράγμα πραγματικά με συγκινεί αφανταστά. Αισθάνομαι ότι έγινα άλλος άνθρωπος. Ξεκινώ από την αρχή πάλι, στα 76 μου χρόνια. Κάτι που με συγκινεί και ξέρω πόσο δύσκολο είναι για ένα γιατρό σαν τον κύριο Χατζημαυρουδή να ασχολείται με έναν ασθενή. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί που τον κυνηγούν. Έχω μάθει τις επιτυχίες του και από συναδέλφους του εδώ. Μου κάνει εντύπωση πόσο τον εκτιμούν οι συνάδελφοί του. Κάθε γιατρός που ερχόταν μου έλεγε «Είσαι σε πάρα πολύ καλά χέρια». Και κυρίως παλιοί γιατροί, ηλικιωμένοι, οι οποίοι πραγματικά σου κάνει εντύπωση πώς νιώθουν για έναν νέο άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος μου κάνει ο ίδιος τις αλλαγές για να μην πονάω. Με πολύ, πολύ, πολύ λεπτό τρόπο και ευαίσθητο και μιλούμε και είναι πάρα πολύ φιλικός, είναι πραγματικά με εντυπωσιάζει.